Δύο αδέσποτα σκυλιά που λίγο πριν έχουν πάρει τροφή από την κοντινή ταΐστρα που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Ηρακλείου στην περιοχή του Καρτερού, χορτάτα πια λιάζονται στην παραλία. Η ταΐστρα που έχει και ειδική υποδοχή για νερό είναι μία από τις δύο που ο Δήμος Ηρακλείου έχει τοποθετήσει στα διοικητικά του όρια στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος για το τάισμα των αδέσποτων ζώων. Έχουν μπει δύο ταΐστρες πιλωτικά. Βλέπουμε πώς θα περπατήσει όλο αυτό το θέμα και συνεχίζουμε αργά με σταθερά βήματα, μελετημένα, για να τοποθετήσουμε πολλές ταΐστρες ακόμα. Στην περιοχή του Καρτερού, όπου τοποθετήθηκε η πρώτη ταΐστρα, συγκεντρώνονται πάνω από 15 αδέσποτα σκυλιά και στην περιοχή της Παπαναστασίου γύρω στα 9. Όλα στηρωμένα, εμβολιασμένα και πανενταγμένα στο φυσικό του περιβάλλον. Θεωρώ ότι πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Δεν θα πω ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων, θα πω όμως ότι έχει στηρωθεί ένα μεγάλο ποσοστό των ζώων αυτών. Κάποιες περιοχές του Ηρακλείου έχουν ελεγχθεί 100%. Το επόμενο προσεχώς διάστημα έχουμε κάποιο ραντεβού στην περιοχή του Πεπαγνή με τα Βενζέλη για να δούμε τι θα γίνει με τα νοσοκομεία. Όπως υπολογίζεται, οι άνθρωποι του κοινοκομείου το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να τοποθετήσουν πάνω από 10 ταΐστρες σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Ηρακλείου, εκεί όπου συγκεντρώνεται αρκετά μεγάλος πληθυσμός αδέσποτων ζώων. Όπως είναι η περιοχή του Κατσαμπά, όπως είναι η περιοχή της βιομηχανικής περιοχής, όπως είναι περιοχές του ΤΕΗ, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι δεκάδες τα αδέσποτα ζώα και τα οποία όταν θα καταφέρουμε εμείς να έχουμε τα ζώα σε αυτές τις περιοχές ποτισμένα και ταϊσμένα, θα δημιουργούνται, όπως καταλαβαίνετε, πολύ λιγότερα επεισόδια από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου τα ζώα είναι ταλαιπωρημένα, τα ζώα είναι εκτυπημένα, είναι πεινασμένα και παρουσιάζονται κάποιες περίεργες, ας πούμε, συμπεριφορές από τα ζώα. Έχουμε προτεραιότητα σε σχολείο, σε γειτονιές που υπάρχουν κάποια ζώα επιθετικά, ας το πούμε, έχουμε κάποιες καταγγελίες και προχωράμε όσο μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε όλοι. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει θέσει ως μόνιμη προτεραιότητά του την αντιμετώπιση του προβλήματος της σύντησης των αδέσποτων και ευελπιστεί ότι οι δημότες θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σύντησης των ζώων που ταυτόχρονα προάγει την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας.